Προχωράμε πανελλαδικά σε απεργία οικοδόμη με δύο βασικά αιτήματα αιχμής. Πρώτον, υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Φτάνει πια το κλέψιμο του έσημού μας με την υπογραφή της Εθνικής. Και εδώ, ειδικά στο Ηράκλειο, δεν ξεπακρύπτει, έχει παραγίνει το κακό. Και δεύτερο αίτημα, η αναδιανομή των υπεραγνώσεων εσήμων ώστε οι συνάδελφοί μας που είναι κοντά στο όριο συνταξιοδότησης να πάρουν σύνταξη επιτέλους. Και αυτά τα δύο αιτήματα είναι τα βασικά που βάζει ο κλάδος πανελλαδικά. Και καλούμε όλους τους οικοδόμους στις 14 του Μάρτη, 11 η ώρα, έξω από το εργατικό κέντρο που θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του Σιδικάτου. Λοιπόν, συλλογική σύμβαση εργασίας, λέτε. Έτσι ώστε να μπορέσετε να κατοχυρωθείτε, να κατοχυρώσετε και εσείς τους συναδέλφους σας, να είσαστε κατοχυρωμένοι όλοι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την δουλειά και αναδιανομή των υπεραγνώστων ενσύμων αυτή την ώρα, για να μπορέσουν κάποιοι συνάδελφοί σας, όπως λέτε, να συνταξιοδοτηθούν. Από την αρχή της κρίσης λέγαμε, κύριε Γωνιανάκη, το εξής. Γιατί ήταν κοινή διαπίστωση, το λέγαμε, διότι χρησιμοποιούσαμε, εγώ θα σας το πω εντός εισαγωγικών, και τις εκτιμήσεις, όχι μόνο τις δικές σας, δηλαδή των ίδιων των οικοδόμων και των λοιπόν κλάδων, ότι είσαστε εκείνοι οι εργαζόμενοι, το επάγγελμα των οποίων επλήγει πραγματικά κατακόρυφα από την αρχή της κρίσης. Υπάρχουν εκείνα τα σημεία που δείχνουν ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει καλύτερα? Να σας πω, αν βάλουμε πως το 2009 στο νομό Ηρακλείου φαινόταν στο ΙΚΑ 8.000 ασφαλισμένοι οικοδόμοι και τον Αύγουστο του 2016 φαινόταν μόνο 1.000, βέβαια υπάρχει μια ανάκριψη τώρα, αλλά έχει μειωθεί κατά πολύ ο κλάδος. Δηλαδή, οι οικονομικοί μετανάστες που έχουν φύγει πίσω στις πατρίδες τους, οι οικοδόμοι που παρέλασαν τον κλάδο και βρήκαν αλλού εργασία ή ασχοληθήκαν με τα αγροτικά. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, μετά από 9 χρόνια κρίση, άρχισε ένα μικρό σημάδι ανάκαμψης, αλλά με χειρότερους όρους. Χειρότερα ωράρια, χειρότερα μέτρα ασφαλείας και φτηνότερα μεροκάματα. Και αυτό παλεύουμε σαν Ομοσπονδία και σε ειδικά το να αλλάξουμε. Α, μάλιστα, είναι ενδεικτικά αυτά που λέτε. 2009, 8.000 οι ασφαλισμένοι οικοδόμοι στο ΙΚΑ, 2016, ναι. 1.000 στον αριθμό. 1.000 στον αριθμό. Και αυτή με μέσο όρο 3 το μήνα, οι 1.000. Βέβαια δεν μπορεί να είναι αιώνια η κρίση και πανελλαδικά αλλά και παγκρίτια, λόγω και του τουρισμού, αλλά και σε κατασκευή επαγγελματικών χώρων που αναγκαστικά αυτή τη στιγμή ψάχνουν εργατικά χέρια στην οικοδομή. Έχει μικρύνει τόσο πολύ ο κλάδος που αυτή τη στιγμή έχουμε ζήτηση σε εργατικά χέρια, ειδικότερα σε τεχνικά εξειδικευμένα.